ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και όλοι μαζί να δώσουμε την επανεκκίνηση για το 8ο ουρανό. Να είμαστε υγιείς και να προσπαθούμε. Να προσπαθούμε όλοι μαζί, γιατί εκείνες οι προσπάθειες που αποδίδουν είναι οι συλλογικές προσπάθειες. Δεν είναι οι ατομικές προσπάθειες. Βέβαια, ο Δημήτρης Σαββόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς και Παιδεγατρία, ξέρει πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που συναντήσαμε για να πει το ράδιο. Εγώ πρέπει να καταθέσω, θα το λέω έτσι λοιπόν, γιατί δεν είμαι δουλειάμι στη ζωή, αν δεν ήταν ο Βασίλης ο Σεβαστής, δεν θα έρχονταν το δουλειάμι στην Αστολική. Σα το λέω από καρδιά. Κάναμε μια προσπάθεια τρομερή. Γιατί οι χωρικοί δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις λογικές και τα συμφέροντα του αθλητισμού. Συμβαδίζουν πάντοτε με τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά έχουμε και εμείς τη δύναμη να αντιστεκόμαστε. Πιστεύω και η καινούργια διοίκηση του ΣΕΓΑΣ να έχει τις δυνάμεις αυτές που τους δώσαμε να αγωνιστεί για το καλό του αθλητισμού και να ξεπεραστούν οποιασδήποτε αντιθέσεις υπάρχουν. Τα ράμπρια σχεδιάστηκαν για να δώσουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφέρεια και στις πόλεις. Να ξυπνήσουν και να βγάλουν όλες τις ηλικίες έξω. Να τις ξεσηκώσουν από τον κανάλι της ηλικίας. Σε αυτό επέτυχαν. Γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 140.000 έλαβαν μέρος. Και από την Καστοριά ξεπεράσαμε τις 16.000 συμμετοχές. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Και κινητοποιήσαμε γύρω στις 2.000 εθελοντές. Αυτά τα νούμερα λένε αλήθειες. Επίσης, η Καστοριά από τα 7 ράμπες που γίνονται στις περιφέρειες έχει τον υψηλότερο βαθμό επισκεπτικότητας εκτός της πόλης που συμμετέχουν. Η Καστοριά είναι η μόνη πόλη που φτάνει το 23%. Χθες που είχαμε συνεδρίαση, μας πήραν δύο φορές από τη Σκύρο για να έρθουν να τρέξουν τον ημιμαραθώνιο. Έρχονται από μακριά κόσμο. Γιατί σας τα λέω αυτά? Για να συνειδητοποιήσουμε σαν πολίτες ότι όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε, ειδικότερα αυτό το Run Greece, στην επανεκκίνηση του είναι ένα άλλο Run Greece και θα το δούμε όλοι αυτό. Με όλα εκείνα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλονται. Ακόμα και οι κινήσεις των αθλητών σε γκρουπ δεν θα γίνουν έτσι όπως γινόταν και έρχονταν ο ένας με τον άλλο. Θα έχουμε αποστάσεις, οι οποίες θα είναι σημαδεμένες στον δρόμο μέσα για να παίρνει ο καθένας τη θέση του για να μπορεί να ξεκινήσει. Επίσης δεν θα δώσουμε την εκκίνηση όπως είπε τα άλλα χρόνια που δένουμε μαζί για να αποφύγουμε το συνωστισμό. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό έχουμε πάρει και το πρωτόκολλο μας την άδεια από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν περνάνε εύκολα αυτά τα πράγματα, γίνονται με θυσίες. Εδώ όμως πρέπει να δείξουμε, θα το δείξουμε πιστεύω, στις 3 του μηνός, ότι έχουμε συμμετοχή. Κατεβαίνουμε κάτω όλοι μαζί και φωνάζουμε, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στον καθένα. Και πολύ περισσότερο σε αυτή την πανδημία. Να δείξουμε την ανθρωπιά μας, να δείξουμε τον ουμανισμό μας. Επιβάλλεται. Όλοι μαζί, χέρι-χέρι. Θα ήταν παράληψη και εγώ προσωπικά να μην ευχαριστήσω τους δύο επικεφαλής στην τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, τον αντιπεριφερειάρχη και τον δήμαρχο, τους φίλους μας που όλοι μαζί κάνουν αυτή την προσπάθεια. Χωρίς τη δικιά τους βοήθεια δεν θα υλοποιούνται. Ειδικότερα σήμερα που η Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ περνάει κάποια προβλήματα. Πιστεύω να τα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει και το ευχούμε και προσωπικά αλλά και όλοι μαζί εδώ από καρδιάς. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο να γραφεί όσο μπορεί περισσότερο ηλεκτρονικά. Θα κάνουμε. Θα μοιράσουμε τα ρούχα, θα μοιράσουμε όλα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχουμε μια άρεστη συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με όλους, όλοι οι φορείς. Και πιστεύω ότι και οι εθελοντές
που θέλω να τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, θα είναι και πάλι κοντά μας, γιατί πολλοί από αυτούς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και θα βγάλουμε έναν ωραίο αγώνα με συμμετοχή. Ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη, θα πάει στην Πάτρα. Επιτρέψτε μου, και νομίζω ότι δεν είμαστε εγωιστές, να θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από όλους. Η Καστοριά πάντοτε μπορεί να έχει και αυτά και τις 3.000 συμμετοχές ή κάποιοι να είχαν και 5.000 συμμετοχές. Μην ξεχνάμε όμως, πληθυσμιακά, και αν βγάζουμε το άθλημα, ήμασταν από τους πιο δυνατούς. Και πολλές φορές ήμασταν και εκεί. Θέλουμε την πρωτιά. Είμαστε του αθλητισμού και όταν κάποιος αγωνίζεται, θέλει τις πρωτιές. Και οι πρωτιές κατακτώνται μόνο συλλογικότητα. Ακόμα και τα αθλήματα που είναι ατομικά, κρύβουν τη συλλογικότητα από πίσω. Χωρίς συλλογικότητα δεν παίρνει τίποτα. Άρα, καλά με όλο τον κόσμο να διασχίσουμε όλοι μαζί την πόλη της Καστοριάς, έτσι και σε όποιον επιθυμεί, είτε τρέχοντας είτε βαδίζοντας. Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να κάνουν την πόλη. Το Run Greece δίνει φιλίες, ενισχύει τη φιλία. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και να σας πω και μηνύματα που παίρνουμε στο email μας μετά τους αγώνες από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτή την εμπειρία ή καταρχάς αυτή την εμπειρία μέσα από το Run Greece.